Λοιπόν, έχει περάσει μόλις ένα 24ωρο από μια εντυπωσιακή εκδήλωση που η υποκρισία βέβαια δεν περίσευε στο Παρίσι. Παρ' όλα αυτά, η συζήτηση φαίνεται να πηγαίνει, να ανοίγει μάλλον, φαίνεται να πηγαίνει στο να ανοίξει στην Ευρώπη. Συμφωνείτε? Συμφωνώ στο περί υποκρισίας. Είδα χθες, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, μια όμορφη γελιογραφία που ένας τεράστιος κορκόδηλος έκλαιγε λέγοντας ότι είμαι Σαρλή. Τα κορκοδίλια δάκρυα δηλαδή της Ευρώπης, και μάλιστα όχι απλώς της Ευρώπης, ενός τμήματος των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ που αποδέχεται τη φήμωση της ελευθερίας της έκφρασης, μια χαρά όταν η έκφραση αυτή δεν του αρέσει, τώρα βρίσκεται να διαδηλώνει στο Παρίσι. Και όχι μόνο, είδαμε για να διαδηλώνουν και πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι δεν νομίζω ότι είναι καθαροί από πλευράς των επιδόσεων απλώς στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και σε άλλες, και σε άλλα εγκλήματα. Θα δυσκολευόμουν εγώ προσωπικά να φανταστώ τον εαυτό μου χέρι-χέρι με τον Νετανιάχου, ας πούμε, να μου λέει ότι είναι Σαρλί Εμπντό και αυτός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση σε πρώτη φάση. Φυσικά, το γεγονός ότι η υπεκρισία περισσεύει δεν είναι λόγος για κανέναν αστερίσκο από αυτούς που συνήθως βλέπουμε μερικοί στα καθημάς να βάζουν στην καταδίκη απέναντι στην εγκληματική ενέργεια. Και εδώ το προχωράτε σε ένα άρθρο σας, λέτε το ναι μεν αλλά δεν υπάρχει εδώ και ουσιαστικά κρύβει την ακύρωση του ναι. Αλλά τολμάτε στο άρθρο να ξεκινήσετε από το αλλά υπό τη μορφή κατάθεσης. Κατάφασης. Ναι. Εγώ λέω ναι, το Σαρλί Εμπντό ενδεχομένως όχι ενδεχομένως, το παράκανε, ας πούμε, βρίζοντας το Ισλάμ και προσβάλλοντας τους μουσουλμάνους. Ναι, η Γαλλία απέτυχε παταγωδώς σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ναι, ο δυτικός ιμπεριαλισμός έχει προκαλέσει ένα τεράστιο γεωπολιτικό χάος που πιάνει από το δυτικό άκρο της Ινδικής Χερσονήσου μέχρι τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Ναι, η Γαλλία πληρώνει τις αποικίες της. Όμως, αυτό. Όλα αυτά που σας είπα, τα οποία φυσικά είναι υποσυζήτηση, είναι θέματα μέσα στο κάδρο που θα συζητήσουμε και οφείλουμε να συζητάμε πάντα, δεν είναι ικανά να συμψηφιστούν με το έγκλημα. Δεν είναι δυνατόν να πούμε όλα αυτά προκειμένου να μετριάσουμε την ηθική πολιτική απαξία του εγκλήματος. Το έγκλημα από μόνο του είναι ανίποτο, είναι από τις πιο τρομοκρατικές ενέργειες, διότι δεν στρέφεται εναντίον απλών και τυχαίων, αλλά στρέφεται εναντίον αυτών που μιλούσαν. Άρα σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό και μπορεί και ίσα, καταδικάζοντας απερίφραστα, μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε άλλη συζήτηση ό,τι αφορά τις αιτίες και τις ευθύνες της Δύσης για την άνοδο της Χρυσής Αυγής στο Ισλάμ, διότι περί αυτού συζητάμε. Ο τζιχαντισμός αυτή τη στιγμή είναι η Χρυσή Αυγή του πολιτικού φάσματος που λέγεται Ισλάμ. Και να αποδώσουμε τις ευθύνες ακόμα και σε ένα κομμάτι του ίδιου του μουσουλμανικού κόσμου. Διότι ξέρετε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε συνέχεια το Ισλάμ σαν μια, πώς να σας το πω, σαν τη μειονοτική θρησκεία που βάλετε και αμήνετε. Και το ίδιο το Ισλάμ έχει τις ευθύνες του για αυτό στο οποίο βρίσκεται ένα κομμάτι του σήμερα. Εγώ θέλω να συζητώ με όριμους ανθρώπους. Όχι με ανθρώπους που με το σύνδρομο του Χατζόχυρου κλείνοντος στην αυτό τους, στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους και στους ομόθρησκούς τους κάθε φορά που τίθεται ένα ζήτημα. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης, της δημόσιας συμμετοχής και διαβούλευσης, είτε με τους άθεους είτε με τους ένθεους, ό,τι και να είναι. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το Ισλάμ. Περιμένω λοιπόν και από Ισλαμικές χώρες και από μουσουλμάνους να πούνε ότι είναι Σαρλί σήμερα, ξέροντας ότι εκεί είναι που δοκιμαζόμαστε, κύριε Σαχίνη. Δεν δοκιμαζόμαστε μόνο όταν χτυπιέται ο φίλος μας. Δοκιμαζόμαστε όταν χτυπιέται και ο αντίπαλός μας. Διότι ο αντίπαλός μας χτυπιέται για αυτά που πρεσβεύει. Δοκιμαζόμαστε λοιπόν για τη συνέπειά μας στην ελευθερία της έκφρασης, όχι όταν χτυπιέται αυτός με τον οποίο συμφωνούμε, αλλά αυτός με τον οποίο διαφωνούμε. Πείτε μου κάτι, αυτό το χτύπημα που σόκαρε βέβαια τον κόσμο, η αλήθεια είναι, ακριβώς γιατί στράφηκε σε ανθρώπους που είχαν μάθει να ζωγραφίζουν και να μιλούν ελεύθερα, αλλά. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για Ισλαμιστές, οι οποίοι όμως πατρίδα τους έχουν το δυτικό κόσμο. Δεν είναι Ισλαμιστές που ζουν στη Μέση, στην Άπο Ανατολή, στην Εγγύς Ανατολή. Είναι πολύ σωστή επισήμανση. Το ακραίο κομμάτι του Ισλαμικού τζιχαντισμού της τελευταίας δεκαετίας έχει πατρίδα τη Δύση. Έχει πατρίδα τη Δύση, συζητάμε για ανθρώπους που φεύγουν από τις πατρίδες τους, δεύτερης ή τρίτης γενιάς μετανάστες, έχοντας στρατιωτικοποιηθεί στην βία της Δύσης, έχοντας ανδρωθεί και κυριολεκτικά και μεταφορικά με τα κοινωνικά διέξοδα και τις ματαιότητες της Δύσης και με
αυτήν, με αυτά τα εφόδια, με αυτό το οπλοστάσιο, είτε πηγαίνουν να πολεμήσουν με το ISIS στο Ιράκ, είτε κάνουν αυτά που κάνουν στο Παρίσι και ενδεχομένως και αλλού σε άλλες πρωτεύουσες στα χρόνια που έρχονται. Αυτή η ακραία εκδοχή του φονταμενταλιστικού Ισλάμ ανθεί κυρίως στην Δύση. Ανθεί κυρίως ως η πολιτική κουλτούρα, η ακραία πολιτική κουλτούρα, η Χρυσή Αυγή της Ισλαμικής Νεολαίας στις Μητροπόλεις του καπιταλιστικού Βορρά. Στα μουσουλμανικά κράτη της Μέσης Ανατολής είναι μια ισχνή μειοψηφία. Αντιθέτως εδώ και τι έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε λαοπρόβλητα, αυταρχικά, φονταμενταλιστικά καθεστώτα, τα οποία όμως δεν έχουν τον χαρακτήρα αυτού του τζιχαντισμού. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι η Χαμάς και άλλο πράγμα αυτό για το οποίο συζητάμε. Άλλο πράγμα είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι που όχι απλώς με την ανοχή, αλλά ενδεχομένως και με την καθοδήγηση της Δύσης, βρέθηκαν εκτός κυβέρνησης της Αιγύπτου με μια χούντα, έτσι, γιατί η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή έχει μια χούντα, ακριβώς επειδή η Δύση ήθελε και αυτή να ξεφορτωθεί τους αδελφούς μουσουλμάνους εκεί. Άλλο πράγμα το καθεστώς του Ιράν και άλλο πράγμα αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Παρίσι ή οπουδήποτε αλλού. Ξέρετε, η Δύση, ένα από τα πράγματα που πληρώνει είναι ότι ακριβώς απομόνωσε αυτού του τύπου τους πολιτικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα, αντί να γίνεται μια προσπάθεια συμφιλίωσης και μια προσπάθεια επαφής, να έχουμε αυτή την απόλυτη αποστασιοποίηση. Δηλαδή να συζητάμε για μια κατάσταση πολιτικού απανθρωπισμού πλέον. Δείτε πώς συμπεριφέρθηκε η Δύση στο Ιράν με αφορμή την τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ισλαμικό κράτος. Το Ιράν είναι ένας παράγοντας, είναι μια έκτακτη πολιτεία, η οποία ακραία θρησκευτική ισλαμική χώρα, πλην όμως δεν έχει σχέση με αυτού του τύπου τα καθεστώτα ή με αυτού του τύπου τις πρακτικές για τις οποίες κάνουμε λόγο σήμερα. Και όμως το Ιράν τελεί ακόμα σε μια διπλωματική και πολιτική απομόνωση. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε στην κατεύθυνση να συμπεριλάβουμε τους συνομιλητές μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όχι απλώς να τους κάνουμε τα κουμάντα μας όταν οι τιμές του πετρελαίου μας βολεύουν. Πείτε μου κάτι όμως, επειδή κατά βάση το συναντάμε αυτό τώρα πια ως φαινόμενο, με τη μαζική δολοφονία στο περιοδικό και τα όσα ακολούθησαν στη Δύση, εδώ υπάρχει και ένα σοκ το οποίο, αν θέλετε, προσεγγίζει ακόμη και τα όρια της ψυχολογίας, ασύμμετρο σοκ. Παρακολουθούσα τη συζήτηση που γινόταν με όρους ρεπορτάζ, ότι πήγαν διαπραγματευτές και λέγαν τι να διαπραγματευτείς με κάποιον που ίσα ίσα θεωρεί ότι ιεροποιείται χάνοντας τη ζωή του. Αυτό το ασύμμετρο θεωρείται ότι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα κάγκελα στην κοινωνία? Δηλαδή δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να το αποκωδικοποιήσεις, λέγοντας ότι τι να συζητήσω με κάποιον που θεωρεί ότι η ζωή του δεν είναι τίποτα? Μα φυσικά αυτό είναι η αφόρητη δυσκολία, μία από τις πολύ μεγάλες δυσκολίες εκεί που έχουμε φτάσει, ότι απέναντί σου έχεις έναν άνθρωπο που δεν κάνει την κλασική στάθμιση ωφέλους και κόστους που κάνει οποιοδήποτε προβαίνει σε μια εγκληματική ενέργεια, διότι έχει αποφασίσει ότι θα προδιαθέσει το ύψιστο αγαθό του, τη ζωή του. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι μια από τις πιο βλακώδεις δηλώσεις που έγιναν μετά την μαζική δολοφονία μαζί με του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν αυτή της Προέδρου του Εθνικού Μετώπου, της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, που είπε να επαναφέρουμε τη θανατική ποινή, ως αν η επαναφορά της θανατικής ποινής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους θα συνιστούσε ικανό λόγο από το να τους αποτρέψει να κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Ιστορίες για αγρίους, κύριε Σαχίν, επιτρέψτε μου. Τώρα, λέτε στο άρθρο σας ότι στην ουσία εδώ έχουμε, εκτός από τη μαζική δολοφονία στο περιοδικό, τη δολοφονία της νεωτηρικότητας, της ελάχιστης ιδέας που μπορεί να μας ενώνει στο ότι μπορούμε να διαφωνούμε συντεταγμένα για το μέλλον της κοινωνίας μας. Ότι μπορούμε να ζούμε διαφορετικά, να γελάμε και να κλαίμε διαφορετικά πράγματα, να συμπαθούμε και να αντιπαθούμε, να αγαπάμε και να αποστρεφόμαστε ό,τι θέλουμε, χωρίς αυτό να είναι τι απειλής μας. Mm-hmm. Αυτό ακουμπάει τον πυρήνα της συγκρότησης κοινωνίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Και αν μου λέτε ότι δολοφονείτε, τότε μπαίνουμε σε πολύ άγριες καταστάσεις. Ένθεκα και δεν έχουμε μπει σε καταστάσεις οι οποίες είναι άγριες. Είμαστε σε μια φάση, και αυτό είπα, αυτή είναι και η πρώτη κουβέντα του κειμένου για το οποίο αναφέρεστε, ότι συζητάμε για ένα γεγονός μακράς διάρκειας. Μακράς διάρκειας γεγονός είναι αυτό του οποίου οι επιπτώσεις είναι αδιάγνωστες και εκτείνονται στον πολιτικό χρόνο σε βαθμό μη προβλέψιμο. Πολιτικό γεγονός μακράς διάρκειας ήταν η 11η Σεπτεμβρίου, η οποία άλλαξε τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, άλλαξε την θέση της Δύσης στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο, αλλά μέχρι την Κεντρική Ασία. Με την έννοια αυτή λοιπόν έχω την αίσθηση ότι
και το προχθεσινό ανήκει σε αυτά τα γεγονότα, διότι όχι απλώς πιθανώς επανασημασιοδοτεί τις στρατηγικές της Δύσης στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως διότι με το να ενισχύει την άκρα δεξιά στις ευρωπαϊκές χώρες και δει στη Γαλλία, που δεν είναι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά το κέντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πιθανώς επηρεάζει και την ίδια την ιδέα της ευρωπαϊκής συγκρότησης. Διότι όπως έγραψα και νομίζω ότι είναι απλό να το διαγνώσει κανείς, αν σκεφτούμε ότι η Μαρίν Λεπέν θα γίνει πρόεδρος της Γαλλίας στις ερχόμενες προεδρικές εκλογές, τότε έχουμε να κάνουμε όχι απλώς με ένα τούβλο που πέφτει από τον ευρωπαϊκό τοίχο, αλλά με ένα θεμέλιο που συχέμελα, που τρίζει και διαλύει και ξυλώνει το ευρωπαϊκό πουλόβερ, που ούτως ή άλλως είναι στα μαύρα τα χάλια σήμερα. Πείτε μου κάτι, ρωτάει εδώ ένας φίλος ονόματός σας, ο φίλος ο Δημήτρης. Λέει, ωραία τα λέει ο κ. Χριστόπουλος, αλλά έχει μια εξήγηση. Και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προσβολές, το ένα το άλλο, σχόλια, ειρωνίες. Δεν είχαμε τόσο μαζικές ακραίες κινήσεις. Έχει μια εξήγηση γιατί τώρα πάμε σε ακραίες εγκληματικές ενέργειες τόσο μαζικά? Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε από πλευράς του Ισλαμικού φονταμενταλισμού εγκληματική δίωξη και δολοφονία αυτού που θεωρείται βλάσιμος. Η ιστορία ξεκινάει το 1989, όταν ο Αγιατολάχ Χομεϊνί με φετουά διατάσσει την εκτέλεση, την δολοφονία του Σαλμάν Ρούσδη, του συγγραφέα ο οποίος έκτοτε ζει αφανισμένος, διότι οπουδήποτε και να βγει δημόσια ξέρει ότι κινδυνεύει. Και φυσικά το τελευταίο μεγάλο περιστατικό αντίστοιχης εμβέλειας είχαμε το 2006 με την περίφημη ιστορία των δανέζικων σκίτσων. Η προχθεσινή δολοφονία εγγράφεται σε μια στρατηγική κλιμάκωση αυτής της έντασης που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, και η εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι το ίδιο το Ισλάμ έχει αποδεχθεί μέσα στο πολιτικό του φάσμα, γιατί το Ισλάμ είναι και πολιτική και θρησκεία, δεν είναι απλώς μια ιδιωτική θρησκεία, είναι μια θρησκεία που καθορίζει και πολιτικές συμπεριφορές στη Μέση Ανατολή και στα κράτη στα οποία κυριαρχεί, έχει αποδεχτεί στο εσωτερικό του αυτήν τη διαστροφή, αυτόν τον απανθρωπισμό. Αν και γι' αυτό πιστεύω ότι φυσικά η Δύση έχει τις ευθύνες της, δεν χρειάζεται να τις ξαναλέμε τις ευθύνες της Δύσης. Φυσικά η Γαλλία σαν κράτος έχει και αυτή τις ευθύνες της, η Γαλλία πληρώνει και τις αποικίες της με το προχθεσινό, διότι οι δράστες, όπως ξέρετε, ήταν Αλγερινοί της νέας γενιάς μετανάστες στη Γαλλία, αλλά από εκεί και ύστερα υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη στο ίδιο το Ισλάμ. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει και αυτοί να κοιταχτούν στον καθρέφτη, όπως να κοιταχτούμε και εμείς. Σωστό, αλλά θέλω να πάμε και στην άλλη πλευρά του λόφου. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ναι μεν αλλά, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει μόνο ναι. Το μεν αλλά πάει περίπατο, αλλά το αλλά μπαίνει αλλού. Στην υποκρισία όσων σήμερα μιλάνε για τον ορθοπολιτικό λόγο, τα νάματα του διαφωτισμού, στη Δύση εννοώ, τα οποία όμως σε τελευταία ανάλυση δεν τολμούν να τα εφαρμόσουν, διότι αυτό που ζητάνε είναι, για παράδειγμα, να βάλουμε κανόνες στο τι προσβάλλει και στο τι δεν προσβάλλει. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη νομοθεσία περί βλασφημίας, όπως ξέρετε. Αν μιλάς για διαφωτισμό και νάματα ορθού πολιτικού λόγου, είναι κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ και νομίζω ότι με αυτή την επισήμανση ξεκινήσαμε, ότι νιώθω άβολα όταν βλέπω αυτή τη στιγμή να κλαίνε για το Σαρλί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς αποδέχονται τους περιορισμούς και την λογοκρισία, αλλά είναι και δραστήριοι και προάκτιβοι, ας πούμε, στην ιδέα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Θέλω να σας θυμίσω ότι προλίγο ενημερών δικάστηκε και έφαγε 10 μήνες φυλακή στην Ελλάδα, όχι σε κάποια από αυτά τα καθεστώτα που λέμε, ο πιτσιρικάς από το Βόλο, ο οποίος ανέρτησε πριν από ένα χρόνο το γνωστό στο Facebook Παστίτσιο. Α, το Παστίτσιο, έτσι, ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτός δικάστηκε για βλασφημία και έφαγε 10 μήνες φυλακή. Να σας θυμίσω επίσης ότι αλαμπρατσέτα με τον Μητροπολίτη Πειραιός, ο τότε υπαρχηγός και νυν έγκλειστος νούμερο 2 της Χρυσής Αυγής, υποβάλλαν μήνυση στους συντελεστές της παράστασης Corpus Christi στο Χιτήριο, το οποίο Χιτήριο δεν μπόρεσε τελικά να παίξει το έργο Corpus Christi εξαιτίας του ότι απ' έξω είχε συνομολογηθεί η Συμμαχία Χρυσής Αυγής με παραθρησκευτικές οργανώσεις και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η αντιμετώπιση της βλασφημίας
έτσι, ως κάτι δηλαδή το οποίο τάχα μου είναι ανίερο και δεν πρέπει να το λέμε ή δεν πρέπει να το ακούμε, αυτός ο φαρισαϊσμός είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο το φονταμενταλιστικό Ισλάμ, έτσι, αφορά και τους καθημάς φονταμενταλιστές. Φυσικά τα μεγέθη είναι διαφορετικά, έτσι. Προφανώς. Άλλης ηθικής απαξίας το να μην αφήνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους ηθοποιούς να παίζουν και άλλο να τους σκοτώνεις. Να τους σκοτώνεις. Αυτό είναι το νήμα. Το νήμα από εκεί ξεκινάει. Θέλω να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Συμμερίζετε την άποψη Χάντικτον ότι φτάνει η ώρα του πολέμου των πολιτισμών ή θεωρείτε ότι είναι ένα πέπλο για να καλύψει ουσιαστικά την ανυπαρξία διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα ρεύματα στην κοινωνία και στον κόσμο? Δεν συμμερίζουμε την άποψη περί πολέμου των πολιτισμών, διότι εγώ πιστεύω ότι πολλοί πολιτισμοί συνυπάρχουν και μέσα σε μία πολιτική κοινότητα. Δεν ανήκω στον ίδιο πολιτικό πολιτισμό με τον Μιχαλολιάκο, μόνο ότι είμαστε και οι δύο Έλληνες. Αυτός πιστεύει φυσικά ότι εγώ δεν είμαι δεόντως Έλληνας, αλλά ας το κρατήσει για τον εαυτό του να το σκέφτεται. Θέλω να σας πω ότι η πολιτική διαφωνία που φτάνει στα όρια αυτής της ασύμμετρης ασυνεννοησίας είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τις σχέσεις της Δύσης με το Ισλάμ, αλλά αφορά και τις σχέσεις της Δύσης με τον ίδιο τον εαυτό. Σε ποια κατεύθυνση, για να κλείσουμε αυτό κάτι, γνώμη σας, πώς θα αντιληφθούμε ότι ανοίγει ένας ουσιαστικός διάλογος στην Ευρώπη? Ας πάμε στην Ευρώπη. Πώς θα το καταλάβουμε ότι δεν μπαίνουμε σε μια υποκριτική στάση ότι δήθεν συζητάμε τώρα που έχει υπερδιωγγωθεί η κατάσταση? Ποιοι είναι οι παράγοντες δηλαδή που θα μας οδηγήσουν στο ότι πάμε σε ένα γνήσιο και ουσιαστικό διάλογο? Νομίζω ότι υπάρχουν κινήσεις πραγματικού και συμβολικού πολιτικού εκτοπίσματος. Δεν είναι δυνατόν στην Αθήνα να έχεις εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνους και 100 χρόνια να μην κάνεις ένα τζαμί, παραδείγματος χάρη. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που αποσυμπιέζουν την ένταση, αποσυμφορίζουν τον θυμό, δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μουσουλμάνοι να μην αγκιστρώνονται στον πολιτικό εξτρεμισμό του τζιχαντισμού και να μένουν ως ναυτιλιοπαθείς θρησκευόμενοι άνθρωποι. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται και τα κράτη τα οποία φιλοξενούν μετανάστες μουσουλμάνους ή έχουν πλέον πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, πρέπει και αυτά να είναι εντάξει απέναντι στα μίνιμουμ της θρησκευτικής ελευθερίας. Η δική μας η χώρα δυστυχώς δεν είναι εντάξει σε αυτά. Έχουμε στην Ελλάδα περίπου 300 με 400.000 αυτή τη στιγμή μουσουλμάνους μετανάστες και δεν λέμε να τους δώσουμε έναν χώρο λατρείας. Και το συζητάμε και το ξανασυζητάμε, κύριε Σαχίνη, την τελευταία 20ετία και πάρα τα αυτά δεν έχουμε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα. Τι περιμένουμε δηλαδή? Περιμένουμε να φτάσουμε και εδώ στα εγκλήματα προκειμένου να τους πούμε πάρτε και εσείς την εκκλησία σας? Δεν πρέπει να προτρέξουμε, δεν πρέπει να προλάβουμε, δεν πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να λατρεύουν ελεύθερα την πίστη τους και φυσικά σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους να συμπεριφέρονται και αυτοί όπως όλοι μας. Αυτή είναι η άποψή μου.